Κυρίες και κύριοι φίλοι μου, γεια σας για άλλη μια εβδομάδα από τη Μακεδονική Πρωτεύουσα, την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Σήμερα η εκπομπή μας σας δίνει το εισιτήριο για την κοσμική και νυχτερινή διασκέδαση της πόλης. Διότι ως γνωστόν ξενυχτάμε, εντοπίζουμε και παρουσιάζουμε όχι μόνο τις ωραιότερες προτάσεις διασκέδασης, αλλά και τα λαμπερά πρόσωπα που έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα πρέπει να καλωσορίσουμε έναν υπέροχο καλλιτέχνη, έναν φίλο που ήρθε απόψε από τα παλιά. Κυρίες και κύριοι, απολαύστε τον Κώστα Μαρτάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Το ρεφρέν. Καλώς ήρθες στη Θεσσαλονίκη με τον τρόπο σου, πάμε. Ναι, αλλά λέει φτωχομάνα. Δεν πειράζει, πες το. Είναι πλουσιωμάνα, γιατί έχει ωραίους ανθρώπους εδώ. Αλλά μου αρέσει, δώσε. Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα. Εσύ που βγάζεις. Όλο θα το πω. Κάτσε, είναι νωρίς ακόμα. Καλώς όρισες λοιπόν, Κώστα Μαρτάκη, στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα. Ωραίος κούκλος. Όσο μεγαλώνεις, νομίζω, ναι, μεγαλώνεις μου πάει, μου πάει η ηλικία. Και σου πάνε και τα κιλά που πολλές φορές λες πρέπει να χάσω και πρέπει να χάσω. Μια χαρά σε βρίσκω. Όχι, είμαι σε... εντάξει, πρέπει να μαζευτώ λίγο, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη τι να κάνω, έχει το ωραίο φαγητό. Και όχι τρώω μόνο. Πολλά ωραία πράγματα. Έχει, όπως είπα και πριν, έχει πολύ ωραίο κόσμο. Έχει κόσμο που ξέρει να διασκεδάζει, ξέρει να απολαμβάνει. Σέβεται τα λεφτά του που τα δίνει. Ξέρει που τα τρώει. Ξέρει που τα τρώει, που τα δίνει, που τα μοιράζει, τέλος πάντων, όπως το πάρει κανείς. Εδώ ξεκίνησα και αγαπώ πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, κάθε φορά όταν ξεκινάμε Αθήνα, είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μου πότε θα τελειώσουμε στην Αθήνα να έρθουμε Θεσσαλονίκη. Πόσο χρόνο είχε έρθει η πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη με Βανδύ? Εδώ ξεκίνησα. Στο Μπούμ, με Σταμάτη Γονίδη και Δέσποινα Βανδύ, το 2006. Τι εποχές να σηκώσουν. Οι καλές εποχές, τις πρόλαβα. Τι έχεις τότε? 21. Τώρα είσαι? 35, τώρα θα γίνει το Μάιο. Πέρασαν τόσο. Περάσανε, ναι. Ήμασταν νύοι και γεράσαμε. 10 χρόνια και έχει που σου έχω ξανακάνει συνέντευξη, νομίζω. Πω, περνάει ο καιρός. Περνάνε τα χρόνια, αλλά ωραία. Γεμίζουμε εμπειρίες. Όταν ο άνθρωπος μεγαλώνει όμορφα, σημαίνει ότι οριμάζει καλά, είναι καλά με τον εαυτό του, γιατί βλέπω ότι μεγαλώνεις όμορφα. Δηλαδή, ξέρεις, είσαι από τα ωραία παιδιά, το ξέρεις και κρατάς την ομορφιά σου. Που σημαίνει, ναι, δεν ασχολούμαι πάρα αλλά... πολύ, να σου πω την αλήθεια. Δεν είμαι από αυτούς που προσέχουν πολύ. Αλλά όχι, ίσως αυτό είναι έχει αντίκτυπο από το εσωτερικό που βγαίνει προς τα έξω. Ότι όντως περνάω καλά. Όντως έχω ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπάνε. Τους φίλους μου, την οικογένειά μου. Κάνω μια δουλειά που αγαπώ πάρα πολύ. Τολμώ να πω ότι είμαι από τους ευλογημένους, γιατί είναι πολύ όμορφο να το χόμπι σου να μπορείς να ζεις και από αυτό. Έτσι. Και να έχει γίνει η δουλειά μου πια. Μπορώ να με φανταστώ να κάνω και άλλα πράγματα, αλλά... Τι θα ήταν αυτό που θα μπορούσες να κάνεις αν δεν ήσουν τραγουδιστής, που πιστεύεις ότι θα το έκανες καλά? Το αγαπώ τόσο πολύ το τραγούδι που δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι. Κοίταξε, άλλο. Στην κρίση όμως ξέρεις πολλές μεγάλες φωνές. Εγώ πριν ασχοληθώ με το τραγούδι έπαιζα μπάσκετ. Αυτό. Οπότε μάλλον στο μπάσκετ θα ήμουν. Και τέτοια ηλικία ακόμα μπορείς? Βέβαια το ύψος δεν ξέρω πώς θα με βοηθούσε. Playmaker. Δηλαδή και στα 40 μπορείς να παίζεις μπάσκετ? Όχι. Επαγγελματικά. Έχεις την εμπειρία περισσότερο, ναι, αλλά δεν έχεις αντοχή τόσο. Άρα δεν θα ήταν ένα επάγγελμα το οποίο θα μπορούσε να βρει ο ποριστής μέχρι μεγαλύτερη ηλικία? Όχι. Νομίζω ότι ο αθλητισμός έχει ημερομηνία λήξη, νομίζω. Άρα τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις? Δεν το έχω σκεφτεί κάτι άλλο. Σκεφτεί, αλήθεια. Δηλαδή εύχομαι να μην χρειαστεί να το σκεφτώ ποτέ. Αγαπώ πάρα πολύ τη δουλειά μου και θα την κάνω όσο αντέχω και όσο με αντέχει και ο κόσμος. Λεφτά έτσι. Βάζεις στην άκρη. Είσαι από τους ανθρώπους. Τώρα έχω αρχίσει και προσπαθώ. Βέβαια οι εποχές δεν το επιτρέπουν για να γίνει, να μαζεύεις κομπόδεμα που λέμε. Αλλά προσπαθώ και έχω μαζέψει τα περιτά, τα άσκοπα πράγματα. Γιατί μεγαλώνουμε και σιγά σιγά θα έχει αρχίσει και μπαίνει και στο πίσω μέρος του μυαλού για αρχή η οικογένεια, και όπως εγώ μεγάλωσα και τα είχα όλα, θέλω και εγώ να μπορώ να τα προσφέρω όλα. Άρα η οικογένεια είναι στα άμεσα σχέδιά σου, έτσι? Άμεσα αυτό, ναι, σου τυχαίνει. Το έχεις πάντα στο μυαλό σου, φαντάζομαι. Κάποια αλλά αυτό είναι και το δουλεύεις. Ακριβώς. Είσαι σε μια περίοδο που το δουλεύεις συχνά, σου έρχεται δηλαδή από μόνο του? Όχι τόσο, γιατί ζω, ας πούμε, την έννοια των παιδιών, τη ζω μέσα από τα παιδιά της αδερφής μου, τη Σίλια και το μικρό Νικόλα. Από αυτό ακόμα όμως σε δημιουργεί, γιατί και εμένα ο αδερφός μου όταν είχε κάνει παιδιά, άρχισε να νιώθω ότι και εγώ... Αρχίζεις και μπαίνεις στη διαδικασία, ναι. Τη διαδικασία. Αλλά
θέλω πρώτα να σταθεροποιήσω τα πράγματα στη δουλειά μου. Όπως είπα και πριν, επειδή μεγάλωσα σε μια οικογένεια που μου τα προσφέραν όλα, θέλω τουλάχιστον. Και πολύ τεχνική οικογένεια, έτσι, τρία αδέρφια. Τρία αδέρφια, ναι. Πολύ τεχνική. Στα δικά μου χρόνια δεν ήταν πολύ τεχνική. Ήταν τα τέσσερα παιδιά. Τώρα είναι, ναι. Πόσα παιδιά θα ήθελες να κάνεις? Δεν ξέρω, ίσως επειδή έχω το πρότυπο της πενταμελής οικογένειας, θα μου άρεσε να έχω τρία παιδιά. Είδες. Βέβαια, από την άλλη, είναι αυτό που σου έλεγα πριν, ότι δυστυχώς έχουν έρθει έτσι καταστάσεις που σκέφτεσαι, ακόμα και το να κάνεις παιδιά, σκέφτεσαι ότι θέλω να κάνω όσα παιδιά μπορώ, να τους τα προσφέρω όλα, να τα μεγαλώσω σωστά. Και όχι πλουσιοπάροχα, αλλά να μπορώ να τους προσφέρω τουλάχιστον αυτά που είχα και εγώ. Καλά, εντάξει, μην ξεχνάς ότι και οι γύφτοι κάνουν 10 παιδιά. Κάποιοι δεν πέθανε στους δρόμους. Μια χαρά. Όχι, αλλά κανένα δεν πεθαίνει. Ευλογία είναι τα παιδιά. Ευλογία είναι, και θεωρώ κιόλας ότι τα παιδιά ολοκληρώνουν μια σχέση, αλήθεια είναι. Πάντα. Βέβαια, χάνεται η σχέση μετά, έτσι. Αυτό να το έχει το. Αυτό είναι ένα μυστικό, δηλαδή, νομίζω, που πρέπει να κρατήσει το ζευγάρι, κάνοντας την οικογένεια. Κάνω. Ξέρεις τι λες στην Αμερική? Ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι να. Τη γυναίκα σου. Μετά το γάμο εννοώ, και όταν γίνει μητέρα. Έτσι. Όχι, αυτό είναι στο χέρι του ζευγαριού, να κρατηθούν. Στη γυναίκα παίζει ρόλο, γιατί όταν γίνει και μητέρα. Και η γυναίκα, και η γυναίκα. Εγώ έχω, πολλούς φίλους που γεννάνε οι γυναίκες τους. όχι, έχουν γεννήσει οι γυναίκες, έχουν κάνει τα παιδάκια τους. Η γυναίκα ξαναεπανήλθε, έγινε αυτή που ήταν πριν κάνει παιδιά. Και ο άντρας τα κράτησε τα κιλά. Γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Όταν μένει έγκυος η γυναίκα, παίρνει κάποια κιλά, προφανώς, ναι. Τα παίρνει και άντρας μαζί όμως. Το θέμα είναι ο άντρας να μπορείς να τα χάσει. Μάλιστα, λοιπόν, να σε καλωσορίσω στο Ιταλικό Εστιατόριο Φιρέντζε, στέκει κοσμικών και όχι μόνο. Τι, με νερό δεν κάνει, αλλά τέλος πάντων. Γιατί, λέει, δεν κάνει σεξ, δεν θα κάνει σεξ σήμερα, θα τραγουδήσει. Σήμερα έχω δουλειά, δεν έχω ούτε άλλο. Φύγαμε λοιπόν και σε λίγο επιστρέφουμε. Περισσότερο Κώστας Μαρτάκης, μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, για εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, στο Ιταλικό Εστιατόριο Φιρέντζε, στην περιοχή της Κρίνης, όπου σήμερα έχουμε τη χαρά να μας φιλοξενεί και αποτελεί την πρόταση διασκέδασης μέσα από την εκπομπή μας για αυτή την εβδομάδα. Στην παρέα μας ο Κώστας Μαρτάκης, διότι η εμφανίση του πλέον με την Αρσενική Πάολο, όπως τον ονομάζω εγώ, τον Μάκη Δημάκη, τον είχα πει πριν χρόνια, όταν ξεκίνησε στα πρώτα του βήματα, λέμε. Μάκης Δημάκης, ωραία φωνή. Φωνάρα και πάρα πολύ καλό. Και λέει ο επιχειρηματίας τότε, Πάπης ο Παυλίδης, μου λέει, τι να κάνουμε, λέει, για να το γνωρίσει, λέω, περισσότερο ο κόσμος. Λέω, κοίταξε, λέω, εφόσον είναι στο μαγαζί, θα φέρουμε τον Τρίφωνο τον Σαμαρά, ο οποίος μόλις έχει βγει από το παιχνίδι από τον Dancing with the Stars και έχει τεράστια επιτυχία και τον αγαπάνε οι γυναίκες, θα το βάλεις να κάνει το μήμο, οπότε θα υπάρχει προσέλευση εκείνου και εκεί θα γνωρίσουν τον Μάκη Δημάκη. Όπως το είπα, έτσι και έγινε. Έγινε το αδιαχώρητο, ο Τρίφωνος μάζεψε τον κόσμο, γνώρισαν τον Μάκη Δημάκη, τον οποίο τότε τον αποκάλυψα η Αρσενική Πάολα της Ελλάδος είσαι. Και μου λέει, λες? Εγώ το πιστεύω, εσύ τι λες? Για σκέψου. Δεν ξέρω, εγώ γενικά δεν. Ο τρόπος του δεν είναι έτσι μια Αρσενική Πάολα? Λέω, δεν ξέρω. Δικιά μου η άποψη. Ναι, εγώ δεν συμφωνώ πολύ στο να ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι ο άλλος. Νομίζω ότι ο κάθε καλλιτέχνης είναι μοναδικός. Έχει να δώσει κάτι διαφορετικό. Ναι, καταλαβαίνω τον τρόπο. Τον τρόπο που το λέω. Ναι, αλλά μ' αρέσει. Ακούω τα τραγούδια του, τα ξέρω τα τραγούδια του. Δεν είχαμε γνωριστεί μέχρι τώρα που συνεργαστήκαμε μαζί. Είναι ένας πέρα από καλλιτέχνης, γιατί αυτό νομίζω το κρίνει ο κόσμος. Δεν είμαι σε θέση να κρίνω εγώ τον Μάκη ή τον κάθε καλλιτέχνη για την πορεία του. Είναι οι προσωπικές επιλογές. Εγώ χαίρομαι που τον έχω γνωρίσει σαν άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί, πολύ δοτικός. Και αυτό που είχαμε έτσι λίγο την αγωνία, το ότι πώς, γιατί είμαστε αρκετά διαφορετικοί, πώς θα μπορέσουμε να συνδυαστούμε και οι κόσμοι μας εντός εισαγωγικών να συνευρεθούν σε ένα χώρο. Αυτό λοιπόν, ποια είναι η μαγική συνταγή? Δηλαδή, εγώ όταν είδα αφήσα Κώστας Μαρτάκης με Μάκη Δημάκη, λέω, ναι μεν, αλλά. Εγώ νομίζω ότι αλλά καμιά φορά και το διαφορετικό είναι αυτό που κεντρίζει το ενδιαφέρον του κόσμου. Εγώ νομίζω ότι αυτό το μαγικό που συμβαίνει με εμένα και το Μάκη, με το Μάκη και εμένα, είναι ότι έχουμε κοινό στόχο το να περάσει καλά ο κόσμος. Δεν είμαστε εντός αγωγικών κομπλεξικοί να το κάνουμε για πάρτι μας. Το κάνουμε για να περάσει καλά ο κόσμος, γιατί σε δύσκολες εποχές που ζούμε πληρώνει και έρχεται στα μαγαζιά που μας έτσι. Βλέπει. Τώρα στο Voice που είμαστε πληρώνει και έρχεται και μας βλέπει. Και έχουμε ένα κοινό στόχο,
από την ώρα που θα μπει μέχρι την ώρα που θα φύγει, δηλαδή που θα παρκάρει τα μάξι του έξω στους παρκαδόρους μέχρι την ώρα που θα ξαναπάρει το αυτοκίνητό του, να χορεύει, να περάσει ωραία, να τραγουδάει, να διασκεδάσει, να ξεχάσει έτσι αυτές τις 4-5 ώρες που είμαστε on stage, να ξεχάσει λίγο τα προβλήματά του. Η επιτυχία ήταν αναμενόμενη. Είναι αυτό που περιμένετε ή το κάτι παραπάνω? Νομίζω ότι χωρίς να θέλω να φανώ έτσι ότι και καλά δεν το περίμενα, πάει πάρα πολύ καλά ο κόσμος. Το περίμενες τόσο καλά να πάει η Κώστα? Δεν ξέρω, είχα το άγχος μου, δεν είχα αμφιβολία αν θα πάει ή δεν θα πάει καλά, γιατί ο Μάκης είναι από εδώ, εγώ έρχομαι πολλά χρόνια εδώ πέρα, έχω ξεκινήσει από εδώ ουσιαστικά. Όπως είπαμε και πριν. Εσύ όμως είχες κόσμος... προετοιμάσει και το έδαφος βέβαια, γιατί τραγουδούσες και σε ένα κλαμπ στα Λαδάδικα. Ήμουνα στα Φίλη, ναι. Κάθε Κυριακή δεν ερχόσουν. Κάθε Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη και γέμιζες ένα μαγαζί. Εκεί είχες προετοιμάσει τις λεγόμενες, λέγανε ρουβίτσες, εσένα πώς τις λένε? Δεν ξέρω. Μαρτακίτσες. Μαρτακίτσες είναι λίγο σαν, πώς είναι, σαν ασθένεια ακούγεται. Μαρτακίτσα. Τι έχεις, μαρτακίτσα. Έτσι. Είχες προετοιμάσει το έδαφος, ας πούμε? Δεν ξέρω. Νιώθω όλα αυτά τα χρόνια που έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, αυτά τα 13 χρόνια που υπάρχω στο χώρο, ότι η Θεσσαλονίκη με έχει αγκαλιάσει, με έχει αγαπήσει, όπως μου λέγανε και φίλοι μου που κάνουμε παρέα ακόμα και σήμερα, ότι η Θεσσαλονίκη έχει το καλό και το κακό αντίστοιχα, το ότι ή θα σε αγαπήσει και θα σε υποστηρίζει πάντα, ή θα σε κόψει και δεν θα ξανανεύει στη Θεσσαλονίκη ποτέ. Εγώ νομίζω είμαι από τους τυχερούς που με αγαπάει η Θεσσαλονίκη, όπως την αγαπάω και εγώ, και χαίρομαι που έχουμε κουμπώσει έτσι. Όταν σου λένε θα κλείσαμε δουλειά Θεσσαλονίκη και θα ανέβεις στη Θεσσαλονίκη, τα δύο πράγματα που έρχονται στο μυαλό σου ποια είναι, ας πούμε? Τι χαίρεσαι να κάνεις στη Θεσσαλονίκη? Χαίρομαι πολύ, αλλά μετά το αποτέλεσμα νομίζω φαίνεται ότι, και θα φάω, ότι και θα τρώω πολύ, ότι τρώω πολύ, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία μαγαζιά, πολύ καλό φαγητό σε Θεσσαλονίκη, αλήθεια είναι. Χαίρομαι γιατί θα δω τους φίλους μου που λόγω Αθήνας Θεσσαλονίκης δεν είναι εύκολα και τα ωράριά μας και με τις δουλειές τους που είναι εδώ οι άνθρωποι να βρεθούμε, και το ότι είναι λίγο πιο, ρε παιδί μου, λίγο πιο χαλαρά, λίγο αυτό που λένε χαλαρά, το χαλαρά ισχύει. Που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το χαλαρά εννοείται. Μπερδεύτηκα, συγγνώμη, δεν έχω ξυπνήσει καλά ακόμα. Νόμιζα ότι γεννήθηκα από τη Θεσσαλονίκη. Εσύ είσαι κριτικός. Εγώ είμαι από την Κρήτη, ναι. Γυρίζανε από Κρήτη, από Χανιά. Όλοι όταν λένε Μαρτάκη, το πρώτο πράγμα που έρχονται στο μυαλό του το ξέρει. Εξάλλου λένε, α, αυτό το ωραίο παιδί. Εσύ το νιώθει, ότι το εισπράττει μέσα σου, δηλαδή βλέπει ότι είσαι όμορφο. Δηλαδή όταν κοιτά τον καθρέφτη, τι λε, του σου. Όχι, δεν λέω φούς το γόρι μου, εντάξει, το με έχω δει. Το έχεις καταλάβει, ας πούμε, ότι είσαι ωραίο παιδί. Δηλαδή, εσύ τι βλέπεις τον εαυτό σου? Γενικά νιώθω πάρα πολύ. Γιατί οι πολύ ωραίοι άντρες, έχει υπόψη ότι πολλές φορές λένε, ω, γελάω. Εντάξει, normal πράγματα. Όχι, γενικά ξέρω ποιος είμαι, είμαι πολύ συνειδητοποιημένος, ξέρω πως είμαι εμφανισιακά. Είσαι όμορφος. Δεν ξέρω, θα το πει ο κόσμος. Εσύ πες μου. Εγώ δεν μπορώ, αλήθεια. Εσύ όταν βλέπεις τον εαυτό σου, βλέπεις μια. Εγώ που έρχεται στιγμές που λέω είμαι συμπαθητικός, σήμερα είμαι γλυκός. Εντάξει, δεν είμαι και αυτό. Εσύ όταν βλέπεις τον εαυτό σου, που λένε ένα πάρα πολύ ωραίο παιδί, όμορφος άντρας. Εσύ όταν βλέπεις τον εαυτό σου, πιστεύεις ότι είσαι ωραίος άντρας? Γενικά έχω ένα θέμα με την ομορφιά. Δεν μ' αρέσει, όπως δεν στηρίζομαι και εγώ στους άλλους αυτούς που βλέπω στην ομορφιά, δεν στηρίζομαι και στον εαυτό μου. Δουλεύω πάρα πολύ για αυτό που κάνω. Πάντα δηλαδή και στον μπάσκετ όταν έπαιζα δούλευα πολύ. Στη δουλειά μου αυτή δουλεύω πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι η ομορφιά είναι ένα εισιτήριο που μπορεί να ανοίξει κάποια πόρτα, αλλά από εκεί και πέρα αν θα περάσει αυτή την πόρτα από κατόφλι και θα πετύχεις και θα μείνεις στον χρόνο, νομίζω ότι είναι θέμα πόσο δουλεύεις. Σίγουρα βοηθάει. Έχεις κάποιες αρχές. Σε έχει βοηθήσει έχει... με λίγα λόγια, αυτό θέλω να σου πω. Με έχει βοηθήσει, ξέρεις πως με έχει βοηθήσει, επειδή με έχει νευριάσει πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί στεκόντουσαν πολύ στην ομορφιά και δεν με ακούγανε, και αυτό με έκανε να δουλέψω. Τότε δεν το καταλάβαινα. Στην αρχή στεναχωριόμουν. Ότι τι γίνεται, δηλαδή, μόνο μου κοιτάνε, δεν με ακούνε. Αλλά αυτό μεγαλώνοντας και αποκτώντας εμπειρία και ορίμανση, συνειδητοποίησα ότι με βοήθησε, γιατί δούλεψα διπλά για να καταφέρω τον άλλον να φύγει από την εικόνα και να ακούσει τη φωνή, γιατί τραγουδιστής είμαι. Έτσι. Και νομίζω ότι τα έχω καταφέρει. Κοίταξε όμως, κακά τα ψέματα και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ακόμα και η Βανδύ που έχει δουλέψει μαζί της, η Αναβίση, δεν λέει ο κόσμος πλέον πάμε να ακούσουμε.
Πάμε να δούμε ένα βίση. Ναι, δηλαδή αυτό κυριαρχεί. Εγώ το θεωρώ λάθος. Ναι, σίγουρα. Το θεωρώ λάθος όπως θεωρώ λάθος ότι τα τραγούδια μας τα λένε κομμάτια. Ναι. Κομμάτι είναι έτσι, μια τούρτα. Ακριβώς. Ένα κομμάτι. Λοιπόν, ότι μένουν στην εικόνα περισσότερο. Γι' αυτό βλέπεις και ότι πλέον ο καλλιτέχνης δίνει ένα 50-60% βάση περισσότερο πλέον στην εμφάνιση. Καλώς ή κακώς στις εποχές μας έχει γίνει οπτικοακουστικό το θέαμα. Όλο αυτό που προσφέρουμε. Γιατί είναι λογικό, γιατί υπάρχει τεχνολογία, υπάρχουν οι κάμερες, υπάρχουν τα κινητά, υπάρχουν. Βλέπεις ότι είπα όλα η τηλεόραση. Τα τσαλίμια τη βραδιά. Περισσότερο πλέον κοιτάει στα τσαλίμια που κάνει για να κερδίσει τον κόσμο παρά το μικρόφωνο πάει και έρχεται που λέει ο λόγος. Εγώ την είδα και πρόσφατα κιόλας την Πάολα με τον Νότς Φακιανάκη που είναι στην Αθήνα. Είναι μια γυναίκα που εκτιμώ πάρα πολύ. Θα ήθελες πάρα να δουλέψεις μαζί της? Έχω δουλέψει. Ναι. Εδώ στην πύλη. Ναι. Δεν σε βρίσκω ενημερωμένο. Δεν έχει ψάξει. Το έχασα αυτό. Για πες μου για συνεργασία. Ήμασταν στην πύλη με την Πάολα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ο κόσμος γινόταν το διαχώρητο. Και επίσης είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ απλή, πολύ δοτική στη συνεργασία της. Δεν έχει αυτά τα. Πώς θα βγει, πότε θα βγει, πόσο θα βγει, η αφίσα, το ένα άλλο. Αυτή τη συνεργασία από την Πάολα, διότι από τον κάθε καλλιτέχνη φαντάζομαι ότι ρουφάς κάτι, έτσι. Σίγουρα, πες οι συνεργασίες λοιπόν, μαθαίνουν. Λοιπόν, πες μου, από τη Βανδύ, με τη συνεργασία σου με Βανδύ που έχεις κάνει, τι πήρες από εκείνη τη συνεργασία, τι σου μάθει καλά? Το ήθος, νομίζω. Το ήθος. Με την Πάολα, τι πήρες από την Πάολα? Με την Πάολα, την αυθεντικότητα στη σκηνή. Αυθεντικότητα. Το ότι αυτό που νιώθει, αυτό που έχει μέσα της. Το βγάζει 100% όταν τραγουδάει. Δηλαδή φαίνεται ότι περνάει πολύ ωραία. Με το Μάκη Δημάκη. Με το Μάκη. Που βρίσκεσαι στο Voice. Με το Μάκη επίσης την αυθεντικότητά του. Είναι ένας άνθρωπος πολύ αληθινός. Και αυτό που νομίζω ότι το είχα και επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ότι καλά κάνω και το έχω. Το ότι είμαι στη σκηνή, δεν είμαι για μένα. Είμαι για τον κόσμο. Να περνάει καλά ο κόσμος. Και χαίρομαι πάρα πολύ που. Και αυτό νομίζω ότι είναι εντός αγωγικών η επιτυχία που έχουμε με το Μάκη, το ότι θέλουμε πραγματικά να περάσει ο κόσμος καλά. Καλλιτεχνικά αποθυμένα έχεις? Όπως. Όπως. Π.χ. ότι φαντάζομαι όταν ήσουν πιο μικρός θα είχες σκεφτεί να έχω δουλέψει, ας πούμε. Π.χ. Πες μου, γιατί έχω δουλέψει με όλους. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, ας πούμε, επειδή έχεις δουλέψει με όλους. Μικρός. Με την Άννα δεν έχω δουλέψει. Να το. Είναι με την Άννα Βύση. Είναι ένα καλλιτεχνικό αποθυμένο λοιπόν να δουλέψει με την Άννα Βύση. Γενικά δεν έχω αποθυμένα. Δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσουν. Ξέρεις, ναι, κατάλαβα. Δεν μου αρέσουν η έννοια του αποθυμένου. Και με ποιος θες να δουλέψει? Με Άννα Βύση. Άλλο. Η Άννα Βύση είναι πολύ σπουδαία καλλιτέχνη και ενώ την ξέρω προσωπικά δεν έχει τύχει να δουλέψουμε με μαζί. Θα ήθελες να δουλέψει και δεν έχει δουλέψει ακόμα? Με την Ατάσα Θεοδωρίδου πρώτον πες μου, τι έχεις πάρει? Με την Ατάσα έχουμε δουλέψει και έχουμε δουλέψει και πάρα πολύ. Τι έχεις πάρει στη Θεσσαλονίκη μας, τη Δραμηνή, η Νατάσα, ναι. Τι έχω πάρει? Τι σου έχει διδάξει? Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πραγματικά τι θέλει. Δεν είναι απόλυτη και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, ενώ θα μπορούσε να είναι απόλυτη γιατί είναι αυτή που είναι. Έχει ένα μυστικό που μου το έχει μάθει, το ότι ακόμα και στα πιο εύκολα και στις πιο εύκολες και πιο δύσκολες καταστάσεις υπάρχει μια μαγική φράση που δεν θέλω να τη μοιραστώ, την έχω για μένα. Μια φράση που εντός εγωγικών τα μηδενίζει όλα και σε κρατάει σε μια ισορροπία. Και αυτό το λέει. Το λέει και στην πίστη. Το λέει η Νατάσα. Όχι, είναι μια τάκα που δεν την ξέρει ο κόσμος πολύ. Όχι. Είναι μια τάκα που δεν θέλω να την μοιραστώ. Την κρατάω για μένα. Δώστε τη σε εμάς να χαλαρώσουμε. Όχι. Βρείτε τη. Και εγώ την βρήκα. Μαζί με την Νατάσα. Κάνουμε μια βόλτα, κυρίες και κύριοι, στην αγορά της πόλης. Οι ωραιότερες επιχειρήσεις βρίσκονται κοντά σας. Γνωρίστε τις και επιστρέφουμε εδώ στο Ιταλικό Εστιατόριο Φιρέντζε. Έχουμε να μάθουμε κι άλλα. Μείνετε μαζί μας. Εδώ Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στο Ιταλικό Εστιατόριο Φιρέντζε. Στην παρέα μας ο Κώστας Μαρτάκης εν ώψη των εμφανίσεων. Με μεγάλη επιτυχία που. Στο Voice Live Stage. Έτσι, στο Voice Live Stage κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Παρασκευή και Σάββατο, ναι. Κυριακές μεσημέρι θα το καθιερώσετε και αυτό έτσι για τους άλλους, γιατί γίνονται και πάρτιλα Κυριακή μεσημέρι. Θα το σκεφτούμε, θα το δούμε. Το ψάχνετε. Για το μέλλον.
Μέχρι πότε οι εμφανίσεις? Είναι περιορισμένες οι εμφανίσεις που έχουμε ανακοινώσει. Είμαστε σε συζήτηση, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος έτσι μας θέλει λίγο παραπάνω. Αλλά υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις, τώρα είναι ένα μπέρδεμα. Θα δούμε, θα δούμε. Θα λυθεί στην πορεία. Θα λυθεί, νομίζω, σίγουρα, ναι. Πάμε στα πιο προσωπικά. Δήλωσες. Τώρα σώθηκες. Προσωπικά, μέσα σε εισαγωγικά. Για να δω. Δήλωσες ότι έχεις δει τα πάντα στα social media, μέσω Instagram, Facebook, δεν ξέρω τι και πώς. Φωτογραφίες, γυμνά, ιστορίες. Τι είναι αυτό που σε σόκαρε περισσότερο? Σε σόκαρε. Έτσι, που... δεν σοκάρομαι, γιατί θεωρώ ότι το. Τι σου στέλνουν, δηλαδή. Έχω μεγάλη απορία να δω τι. Αυτά είπαμε. Εντάξει, βλέπουμε και παιδιά, δηλαδή τώρα. Βράδυ παίζουμε 11 η ώρα, οπότε νομίζω ότι μπορεί να μιλήσει. Στέλνουν, στέλνουν διάφορα στα social. Εντάξει. Ο καθένας είναι συγκεκριμένο στο διάφορα. Γίνεται λίγο πιο καφέ. Τι είναι αυτό που σε έστειλαν, α πούμε, π.χ. που έχει πάθει την πλάξη και λες, είναι δυνατόν? Στέλνουν, α πούμε, γυμνά κορμιά στον ήλιο. Στον ήλιο δεν είναι πρόσωπο. Στέλνουν τα προσόντα του τώρα, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Στέλνουν διάφορα. Περισσότερο τι είναι, άντρες ή γυναίκες? Γυναίκες. Γυναίκες. Αυτό που σου κάνει εντύπωση έτσι, έχεις εντώσει ποτέ μέσω Instagram να κάνεις ένα φλερτάκι? Όχι, ποτέ. Το χρησιμοποιείς? Γενικά είμαι πολύ αυστηρός με την προσωπική μου ζωή και με τα social. Γιατί? Άντε, με τα social λέει, γιατί μπορεί να κρύβει κινδύνους. Όχι για τους, ναι, και για τους κινδύνους, αλλά το ότι είναι μια δουλειά. Το ότι προβάλλομαι και με γνωρίζει ο κόσμος δεν σημαίνει ότι το εκμεταλλεύεσαι και ότι λειτουργείς με όλο αυτό. Ναι, αλλά αυτό και αυτή τη δουλειά να μην έκανες, νομίζω ότι ό,τι και να έκανες, και σερβιτόρος να ήσουν και μπάρμα να ήσουν οτιδήποτε, πάλι θα κέρδισες τις εντυπώσεις και σίγουρα θα ήσουν επιθυμητός, γιατί ένα νόστιμο αγόρι το θέλουν όλοι και όλες. Σωστά? Για να το λες, μάλλον έτσι θα είναι. Γενικά εγώ σε αυτά όλα τα προσωπικά νιώθω λίγο μήχανα. Εντάξει, μπορώ, ναι. Ακραία εκδήλωση θαυμασμού. Από θαυμάστρια ή από θαυμαστή? Ακραία εκδήλωση. Θέλω να μου πεις. Έχει έρθει, αν θυμάμαι καλά, ήμουν στο Ρωμαίο. Ναι. Έχει έρθει μικρής ηλικίας κιόλας κορίτσι. Που τυχαίνει να είχα, την είχα προσέξει, γιατί καθόντουσαν σε ένα μπροστινό τραπέζι με την οικογένειά της, με τον μπαμπά της, τη μαμά της, δεν τους ήξερα. Και ήρθε στο καμαρίνι για φωτογραφία, προφανώς και αυτόγραφο, και είχα και κόσμο μες στο καμαρίνι και άνοιξε το πουκάμισο. Okay. Είχε, φόραγε. Σουτιέν. Ναι, στιθόδες μου. Σουτιέν, ωραίο. Ναι. Άλλος τέλειος Διονυσίου. Για πες, για πες. Μας τα πιστεύεις Διονυσίου αυτά. Και ήθελε να υπογράψω στο στήθος της. Βρε χρυσή μου, βρε καλή μου. Όχι, δεν υπέγραψα. Δεν με την γλώσσα υπέγραψε εσύ με το χέρι. Ντροπή, τι είναι αυτά που λες τώρα. Υποτίθεται ότι θα ήθελε να υπογράψεις. Όχι, όχι. Δεν ξέρω τι λες και τι κάνεις. Εγώ σε αυτά είμαι πολύ προσεκτικός. Άλλοι κάνουν, ας πούμε. Εγώ δεν κάνω. Ας πούμε, η Σάγια έχει πει: έχω κάνει σεξ τα καμαρίνια με τον σύντροφό. Το έχει δηλώσει. Άλλο με τον σύντροφό της όμως και άλλο με ένα κοριτσάκι μικρό. Καλά, μπορούσε να υπήρξε μετά σχέση και τα λοιπά. Λέω, παιδί μου, δεν μιλάω για την πρώτη γνωριμία. Όχι, όχι, εγώ σε αυτά είμαι τελικά πολύ. Τελικά σκουμπόσου και φύγε. Όχι, δεν υπέγραψα στο αυτόγραφο. Βγάλαμε μια φωτογραφία με κλειστό το πουκάμισο και ξανακατέβηκε. Άρα ένιωσες αμήχανα. Ένιωσα πάρα πολύ. Γενικά νιώθω αμήχανα. Και τώρα που με ρωτάς νιώθω αμήχανα, αλλά εντάξει. Θα απαντάς όμως. Γιατί πλέον πρέπει να σπάσεις αυτή τη αμηχανία σιγά. Δεν θα τη σπάσω έτσι. Γιατί, παιδιά, όλα τα πράγματα είναι απλά πλέον. Δεν λέμε κάτι αφύσικο. Αυτό που συμβαίνει σε εσένα συμβαίνει σε όλο τον κόσμο πια. Και στις καλύτερες οικογένειες και στις σκληρότερες. Ναι, εντάξει, απλά εγώ δεν νιώθω. Σε τι ηλικία έκανες πρώτη φορά έρωτα? Τώρα τι γίνεται? Απαντάς. Στα 15. 15. Ήταν ευχάριστη εμπειρία? Ήταν, ναι. Σε οικονοχής έχεις πάει? Όχι. Όχι, θα μπορούσες να πας? Όχι. Όχι, μάλιστα. Να το κλείσουμε το ερωτικό για να φύγουμε, ναι, γιατί δεν θέλω να μου αγχώνεσαι ούτε να σε φέρω σε μηχανία. Όχι, δεν αγχώνομαι, αλλά δεν νομίζω ότι αφορά τον κόσμο τώρα τα τελείως προσωπικά μου. Σε μια κοπελίτσα φαντάζοντας ότι βλέπω προσωπικό, εντάξει. Πολλές φορές τώρα είναι οι συνεντεύξεις γίνονται σε φιλικό επίπεδο και για να μας βλέπουν και να μας γνωρίζουν καλύτερα. Ένας φίλος δεν θα σε ρωτούσε πώς σε τι ηλικία, γιατί εγώ ήμουν στα 16. Εσύ στα 15, γιατί ήσουν πιο. Βρε, ναι, τώρα άλλο το να είσαι με έναν άνθρωπο φίλο σου και να τα λες και να τα λες δημόσιες δηλώσεις. Που μας βλέπουν. Λοιπόν, έχεις δηλώσει ότι σε κουφτώνουνε.
Το είπε δημόσια, ναι. Ναι, αυτό, αυτό. Λοιπόν, στο δεύτερο λαϊκό πρόγραμμα, κυρίε και κύριοι, όχι στο πρώτο. Γιατί όχι και συνέχεια, μην βέβαια ότι γίνεται συνέχεια. Έχει τύχει. Τι λέει στο δεύτερο λαϊκό ο κύριο Μαρτάκη εδώ και μα λέει ότι το κουφτώνω από πίσω. Τι σημαίνει το από πίσω, κύριε Μαρτάκη? Τραγούδαγα εκεί τέλο πάντων. Να μπροστά και φτώνουν από πίσω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τώρα. Αυτό είναι η ψυχοσύνδεση του κάθε ανθρώπου. Ξαφνικά νιώθει χέρια. Ναι, έχω νιώσει. Τα κοριτσάκια δηλαδή τι θέλω να πιάνω από πίσω. Δεν ξέρω που δεν ρώτατα. Τι να σου εγώ, πω. Εσύ τραγούδαγα εκεί και κάποια στιγμή αισθάνθηκα κάτι να με πιάνει από πίσω. Και λέει, τι γίνεται τώρα εδώ. Εν μεταξύ ήταν αστείο. Τι πιάνει έτσι χαβαλέ. Εκεί το τώρα τι ρωτάει. Σκληρά πιάνει μαλακά. Δηλαδή ντροπή. Σε βλέπω. Πάστε χεί από πάνω. Δηλαδή έχει μετατραπεί κουβέντα σε άλλο επίπεδο. Μισό λεπτό λοιπόν. Μου λες. Τρώνε και οι άνθρωποι εκεί. Ακούει ότι λέτε αυτές από απέναντι. Ότι μου λες ότι τραγουδάω και νιώθω κάτι από πίσω. Γίνει συγκεκριμένο, το καταλάβω. Πιάνουν τον ποπό, α πούμε, το σκουφτό. Ακριβώς. Ναι. Και τι νιώθουν, ευχαρίστηση. Που εμένα ρωτά. Εγώ είμαι αυτό που τον πιάνει. Όχι, εγώ δεν έλεγα κούκλα μου, σου άρεσε. Πε μου, τι πιάνει. Όχι, όχι. Εγώ είμαι. Σε αυτά δεν μπορώ. Είμαι λίγο πουριτανό, είμαι λίγο. Δεν ξέρω. Λίγο. Τι έχεις... Πιο μαζεμένο σε αυτά. Δεν τα μπορώ όλα. Δεν πρόκειται στην πορεία τη ζωή σου λίγο έτσι να ανοιχτεί, δεν παιδί μου, να μην είσαι τόσο στρίδι, κλειστό σαν χαρακτήρα. Γενικά, άμα ρωτήσω τους φίλους μου, δεν είμαι καθόλου κλειστός. Απλά δημόσια, επειδή φαντάζομαι κιόλας μπορεί κάποιο. Να παρεξηγηθούμε. Όχι, 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 όχι. Αλλά κάποια παιδιά, όπως ας πούμε. Πώς να το πω, μπορεί κάποιο παιδί να με έχει πρότυπο και να ακούει κάποια πράγματα. Προσπαθώ να είμαι λίγο διακριτικό σε όλο αυτό. Ξέρεις, κρατάω αυτό λίγο. Αυτό είναι προς τιμή σου. Αυτό είναι εντάξει, έχει σεβασμό και δείχνει ότι έχει και ήδη. Γιατί εντάξει, σε μια πιο μεγάλη ηλικία μπορούν να καταλάβουν και το χιούμορ και αυτά που λέμε τέλος πάντων, γιατί είναι πολύ φυσιολογικά όπως είπες και εσύ. Αλλά υπάρχουν φαντάζομαι και πιο μικρή ηλικία παιδιά που μπορεί να ακούσουν κάτι που μπορεί να παρεξηγηθεί, μπορεί. Να το πάρουν ότι α, είναι πολύ φυσιολογικό και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που μ' αρέσει να δίνω το καλό παράδειγμα όπως το έχω πάρει και εγώ από την οικογένειά μου προσπαθώ να είμαι λίγο πιο διακριτικός σε αυτά τα θέματα. Εντάξει, εγώ ήθελα έτσι να το κάνω με χιούμορ, αλλά αυτό. Όχι, όχι, δεν είναι λέω για σένα. Εγώ προσωπικά χαίρομαι και ξέρω ακριβώς ότι είσαι έτσι ένα παιδί που και σέβεσαι και εκτιμάς, αλλά ας βλέπουμε και ο κόσμος και ο κόσμος κρίνει. Κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην πολύ όμορφη κουβέντα που αναπτύξαμε με τον Κώστα Μαρτάκη που τραγουδάει στο Voice κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Μπορείτε να του απολαύσετε, αλλά δεν μα είπε μέχρι πότε θα είστε την περίοδο τη αποκρία εδώ. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ναι. Γιατί δεν πάω και πολύ καλά με τον χρόνο, να ξέρεις. Ζεις τη στιγμή. Όχι, εννοώ δεν. Άμα με ρωτήσεις, ας πούμε, σήμερα πόσο του μηνός έχουμε, δεν θυμάμαι. Ούτε και εγώ. Δεν το έχω καθόλου, δεν ξέρω. Αυτό είναι καλό. Γι' αυτό δεν χάνω τον χρόνο. Γι' αυτό και δεν περνάει ο χρόνο. Αυτό είναι πολύ καλό, να το ξέρεις. Και να θυμάσαι ότι δεν θα γεράσεις ποτέ. Γιατί δεν υπολογίζει. Άμα είναι αυτό το συστατικό, παιδιά, ξεχάστε τι ημέρα είναι σήμερα. Αυτό είναι το μυστικό. Άκουμε τι σου λέω. Δεν περνάει ο χρόνος από πάνω. Δεν, μου το είπε η Ζωή σαν πουτζάκι. Μου λέει ποτέ δεν ήξερα τι μέρα είναι, πώς αυτό μου λέει του χρόνου, μεθαύριο, πριν 5 χρόνια. Ποτέ. Σήμερα ήταν σαν σήμερα. Το χθες ήταν σαν. Πριν 10 χρόνια είναι το χθες. Έχει λογική έτσι. Πώς έχει μια λογική βέβαια. Αλλά ο άλλος πω από 10 χρόνια πότε πέρασαν. Μόνο που το λες περνάνε από πάνω σου. Ναι, το ξανασκέφτεσαι και πέφτει. Ακριβώς. Λοιπόν, μας έχει συνηθίσει κάθε χρόνο και ένα υπέροχο σουξέ. Τι να πρωτοθυμηθώ, τα αγαπημένα τραγούδια σου. Ποιο είναι, χαίρομαι ποιο είναι αυτό που πραγματικά αγαπάς, γιατί τα σουξέ που έχουν πουλήσει τα δικά σου είναι πραγματικά εκείνο τύπου Ρίκι Μάρτι που είχες βγάλει ένα. Το φύλαμε, λες πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα, το λες αυτό σήμερα. Δεν πιστεύω να δικήσω. Σε συναυλίες το λέω. Τώρα στο μαγαζί, επειδή δεν κολλάει, επειδή είναι πολύ Latin, δεν κολλάει με το ρεπερτόριο όλο. Τώρα έρχονται απόκριες, λίγο και έχει θέμα. Το έχει δουλέψει κιόλας αυτό. Το παίζει πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Μα ξεκίνησα κιόλας την καριέρα μου στο πιο pop λίγο. Μπράβο. Και έχω αρκετό ρεπερτόριο από πιο χαρούμενα, πιο χαριστικά. Είσαι ευλογημένος, ναι. Τώρα όμως, ναι, τη 2019. Πώς? Τώρα σιγά σιγά νομίζω επειδή έρωτα, φτάνω 35, ερωτικός, αν είσαι έρωτας, ναι, επειδή οριμάζω, έρωτας. Μεγαλώνω, έχω ανάγκη να πω και άλλα πράγματα, δεν κάνω αυτό που μου έχουν ερωτήσει πολύ, κάνει στροφή στο λαϊκό, δεν κάνω στροφή, εγώ το βλέπω την καριέρα μου ως μια εθνική οδός,
που έχει μία λωρίδα, η πορεία. Τη βλέπει σαν εθνική οδό. Έτσι θεωρώ. Απλά είναι στην αρχή είναι πιο μικρή τοπική η οδός και μετά σιγά σιγά μεγαλώνοντας και αποκτώντας εμπειρίες και θέλοντας να πεις και να μοιραστείς καινούργια πράγματα με τον κόσμο, σιγά σιγά τη μία λωρίδα την κάνεις δύο. Τώρα είμαι στο στάδιο που θέλω να την κάνω τρία. Να κάνω με τρεις λωρίδες, να γίνει εθνική-εθνική. Σαν και Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Πού θα αφιερώνεις αυτό το κομμάτι που πραγματικά είναι πολύ ωραίο και η στίχη, βέβαια. Παπαδόπουλος. Κυριάκος Παπαδόπουλος έχει γράψει τη μουσική που τον αγαπώ και τον εκτιμώ. Είναι τρομερός συνθέτης και έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν. Έχουμε κάνει ολόκληρο δίσκο μαζί. Και η στίχη είναι της Δρόμης Παπαδέα. Είναι καινούργια στιχουργός. Είναι η αδερφή της Ντέμης. Και είναι πάρα πολύ καλή. Είναι φίλη μου αρκετά, γνωριζόμαστε πολύ καλά. Αλλά δεν ήξερα ότι γράφει τόσο ωραία. Και νομίζω ότι θα περάσει δύσκολα μαζί μου, γιατί έχει να γράψει πολλά ακόμα. Και νομίζω ότι το απέδωσε πολύ ωραία το κομμάτι, έτσι. Έχεις δώσει τον ερωτισμό που χρειάζεται, τόσο όσο. Πες μου ο κόσμος. Δίνω πολύ αυτό που έχω μέσα μου. Δεν είναι προσποιητό. Δηλαδή, αυτό και φαίνεται. Προσπαθώ να λέω τραγούδια που μου λένε κάτι μέσα μου. Τα επιλέγω πολύ προσεκτικά. Έχω μια πολύ ωραία ομάδα που ασχολείται και με το ρεπερτόριο και με τα πάντα. Θεωρώ ότι είναι συλλογική δουλειά αυτή που κάνουμε. Είναι ομαδική δουλειά, δεν είναι εγώ μόνος μου. Είναι μια ομάδα που ίσως επειδή έχω μάθει και όταν έκανα πρωταθλητισμό στο μπάσκετ ήταν ομαδικό το άθλημα. Σίγουρα. Και τώρα που μπορεί να θεωρείται λίγο ατομικό, γιατί μόνος μου είμαι πάνω στη σκηνή, υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα. Όμως είναι ο μαέστρος, υπάρχουν ο μάνατζερ, υπάρχουν οι άνθρωποι, οι στυλίστες, οι μακιγέρ, υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα, η εταιρεία. Ακούς πιστά το στη λίστα σου. Δηλαδή, αν κάτι δεν σου αρέσει και στο θέλει, θα το βάλει. Όχι. Όχι, γενικά σε αυτό είμαι λίγο. Σου έχει φέρει, α πούμε, ρούχο και να σου πει βάλει το και να πει άπαπα, με τίποτα το βάλει. Όχι. Όχι, έχει τύχη. Έχει τύχη, αλλά δεν το έχω βάλει. Δεν το έχω βάλει. Αν και με την στυλίστρια που δουλεύω τώρα, τη Μαρία Τιτρουμπούκη, έχει πιάσει ακριβώς νομίζω το στυλ μου, αυτό που με βλέπω εγώ, γιατί ως καλλιτέχνης με έχω φανταστεί κάπως. Τι σου πάει περισσότερο, έτσι πως βλέπεις τα πράγματα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, αν μπορούσα να τραγουδάω με φόρμα, λόγω αθλητισμού θα το έκανα, γιατί είναι πιο άνετα, είναι πιο χαλαρά. Δεν γίνεται όμως. Αλλά δεν γίνεται, σέβομαι τον κόσμο. Σέβεσαι τον κόσμο. Ακριβώς, σέβομαι τον κόσμο. Μπορεί άνετα, ως τραπέζι να φύγει με τουαλέτα και σε μου τραγουδάς. Και εγώ με φόρμα, φαντάζεσαι. Μου λένε πολύ ότι μου πάνε πολύ τα κουστούμια και τα μπουκάμισα, αλλά επειδή έχω ένα θέμα, ξέρεις, δεν τα μπορώ. Που με τις πλάτες. Όχι, που στρίβεις και τσαλακώνουν και κάνεις συνέχεια να το ισιώσω. Κάνεις καθόλου πάνω στην πίστη, κάνω την προσπαθία μου κι εγώ, ναι, κάνω τα δικά μου. Τα έντονα γυναικεία βλέμματα που σε πολιορκούν από κάτω, τα βλέπεις, τα διακρινείς. Ναι. Βλέπω, αλλά γενικά είμαι, όπως σου είπα και πριν και στο έχω πει νομίζω σε κάθε έτσι που έχει πλησιάσει προς τα εκεί, ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω ξεχωρίσει το επαγγελματικό κομμάτι με το προσωπικό κομμάτι. Δηλαδή έχει τύχει και έχω πει στη συνεργάτη μου που είναι στο καμαρίνι και με βοηθάει και με όλα αυτά, ότι και η γυναίκα της ζωής μου να μπει μέσα στο καμαρίνι και να πάθω ιστερία. Θα βγούμε τις φωτογραφίες μας, θα φιληθούμε, θα αγκαλιαστούμε, θα υπογράψουμε ταυτόγραφα. Και έξω από το μαγαζί. Έξω. Μέσα στο μαγαζί δεν νιώθω πολύ άνετα. Δεν παίζεις δηλαδή σε ένα ερωτικό έντονο βλέμμα που σε πολιορκεί, δεν παίζεις. Γιατί είναι στο μέρος της δουλειάς σου να παίξεις. Ναι, δεν το βλέπω τόσο έτσι. Διακριτικά πάντα. Δηλαδή δεν θέλω να δίνω δικαιώματα, γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να παρεξηγηθεί, μπορεί να έχω καταλάβει λάθος, μπορεί να ο άντρας της δίπλα να γίνει ολόκληρη μανούρα. Οπότε είμαι διακριτικό σε αυτά. Αυτό. Όχι, ευτυχώς, γιατί είμαι διακριτικός. Αλλιώς θα είχαμε. Ένα αρνητικό σχόλιο μπορεί να συμβεί στο πρόσωπό σου από κάτω. Το έχεις πιάσει. Πολλές φορές. Πώς το μετατρέπεις, δηλαδή μπορεί να έρθει μια παρέα και κάποια στιγμή να τους δεις πολύ αρνητικούς απέναντί σου, που σίγουρα θα έχει τύχει. Για τον ΑΒ λόγο. Να σου πω την αλήθεια τώρα και όχι για να το ρωτήσω. Δεν το έχω προσέξει ίσως. Αλλά και να συμβεί, νομίζω ότι δεν θα με ρίξει, γιατί είμαι πολύ συνειδητοποιημένο. Έχω καταλάβει ότι έχω δει σπουδαίοι καλλιτέχνες, έτσι. Μεγάλα, σοβαρά ονόματα. Η Άντζελα, ας πούμε. Έχω δει, λέει, σε πρώτο τραπέζι να υπάρχει μια αρνητικότητα απέναντί μου, αλλά με τον τρόπο μου το μετέτρεψε και το έκανα θετικό και μετά έγινα και αυτό προσπαθεί.
προσπαθείς να μην σταθείς στο αρνητικό. Το αρνητικό, όλο αυτό που μπορεί να νιώσεις ή να δεις, είναι να το πάρεις μετά στο καμαρίνι σου, στο σπίτι σου, να το επεξεργαστείς, γιατί ακόμα και μια αρνητική κριτική μπορεί να έχει κάποια δόση αλήθειας που μπορεί να σε εξελίξει σε έναν άνθρωπο, σαν καλλιτέχνη βασικά. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο έντονο και το πιο ωραίο πράγμα πάνω σου? Δεν ξέρω, νομίζω... Ποιο είναι το πιο δυνατό σημείο, παιδί μου, πάνω στο πρόσωπό σου, στο σώμα σου, οτιδήποτε? Ποιο πιστεύεις ότι είναι, η πλάτη σου, τα μάτια σου, η μύτη σου, το στόμα σου, το χαμόγελό σου? Πρέπει να ρωτήσεις τα κορίτσια, δεν ξέρω. Για πες μου, μπέμπα, ποιο είναι το πιο δυνατό σημείο στον Κώστα Μαρτάκη? Πες το, να δούμε τι θα πει. Τι θα πεις κι εσύ? Πες το. Α, είδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτό μου άρεσε πολύ. Να καταγραφεί, παρακαλώ. Είναι αυτό που έχω προσπαθήσει πολύ. Είναι όχι αποθυμένο. Είναι κάτι που έχω δουλέψει πολύ και είναι λίγο, νομίζω, άδικο να. Πού κάνεις μαθήματα φωνητικής σου, έχει κάνει η Τζούλη Μασίνο, α πούμε? Έχω κάνει και με την Τζούλη, έχω κάνει σχεδόν με όλους, και με τον Άλεξ Παναγή και με τη Βικτώρια Χαλκίδη. Ποιος βοήθησε περισσότερο από όλους αυτούς να τοποθετηθεί σωστά φωνητικά? Από όλους έχεις να πάρεις κάτι. Δεν ξέρω αν τώρα ποιος με βοήθησε περισσότερο ή λιγότερο. Πού μπορεί να σε βοηθήσει στην τοποθέτηση? Είναι φίλη μου, γι' αυτό σου ρωτώ. Και εγώ την αγαπώ πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη μου δασκάλα. Και έχουν περάσει και χρόνια, 13 χρόνια. Και είναι ένας άνθρωπος που επέμενε κιόλας τότε που είχα πάει σε ένα σεμινάριο στο Fame Studio ότι να δηλώσω συμμετοχή στο Fame Story. Βέβαια, που δήλωσα και με κόψανε και βρέθηκα στον Dream Show. Και εκεί ήταν πιο καλά, βέβαια. Κάθε εμπόδιο ή καλό? Πάντα είναι αυτό, το ότι. Το έχω κι εγώ σαν μότο αυτό, ότι κάθε εμπόδιο, γιατί συμβαίνουν σίγουρα για να αποδείς, κάθε εμπόδιο σε καλό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί αυτά θέλω λίγο να το σχολιάσουμε. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, από τις τελευταίες βόλτες μας, διότι πρέπει να πάει να ντυθεί, να κάνει μπάνιο. Τον περιμένουν εδώ οι φίλοι του, να του πού θα τον πάτε. Όπου θέλουν, λέει. Λοιπόν, είσαι ερωτευμένος? Είμαι πολύ καλά. Ναι, άντε, έρωτας. Αν είσαι έρωτας, έβγαλε και τραγούδι. Είμαι ερωτευμένος. Καιρό είσαι ερωτευμένος ή τώρα πρόσφατα? Είμαι καιρό. Ο έρωτας είναι ξανθός ή μελαχρινός, Κώστα μου? Ο έρωτας είναι... Μιλάμε και τα γούστα σου. Ναι. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Τώρα έχει βγει αυτός ο νόμος που τα προσωπικά δεδομένα υποστηρίζονται φανατικά. Ξανθός ή μελαχρινός, ναι, προσωπικό. Υπάρχουν χιλιάδες ξανθιές και χιλιάδες μελαχρινές. Κοκκινομάλα. Κοκκινομάλα, λοιπόν, ο έρωτας. Άμεσα σχέδια είπαμε και γάμο δεν υπάρχει. Πες μου λοιπόν με το σημερινό δήμαρχο πώς είναι η σχέση σου, Ψινάκης? Για την νεότερη γενιά μπορεί να μην ξέρει ο 16χρονος ότι ο Κώστας Μαρτάκης υπήρξε παιδί του Ψινάκη που τον βοήθησε στα πρώτα του βήματα. Στην αρχή, όταν βγήκα το παιχνίδι, συνεργαστήκαμε. Τώρα που έχεις μεγαλώσει και έχεις οριμάσει, θεωρείς ότι καλά έκανες και συνάντησες στον δρόμο στον Ψινάκη? Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που δεν μετανιώνει το ότι έχει κάνει. Τα σκέφτομαι πάρα πολύ πριν τα κάνω. Ναι. Μ' αρέσει να παίρνω την ευθύνη. Γι' αυτό έχω αναλάβει και την καριέρα μου. Θεωρώ ότι μου έδωσε πράγματα, όπως όλοι οι άνθρωποι, και κάτι σου δίνουν καλό και κάτι μπορεί να σου δίνουν αρνητικό. Ο Ψινάκης για μένα είναι ένας φίλος. Δεν έχω μιλήσει πολύ καλά, ας πούμε, γι' αυτό σου το λέω, δεν θα αναφερθώ σε ονόματα, αλλά μου είπαν ότι το μεγαλύτερο μου λάθος ήταν που συναναστράφηκα μαζί του. Όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι, ίσα ίσα έχω... Θα σου το πω κιόλας, έχω, ποια το έχω, είπε. Έχω πάρει. Θα σου πω ποια το είπε, ποια το είπε. Όχι, όχι, δεν με αφορά. Θα σου το πω, βρε, η Τζούλια το έπαιδρε. Να σου το λέω κιόλας για να δεις όταν λέω on camera. Το χειρότερο λάθος της ζωής μου, λέει, ήταν που δούλεψα με τον Ψινάκη. Ενώ εσύ είσαι ευλογημένος. Λοιπόν, για πες μου, οι σημερινές σχέσεις πώς είναι με τον Δήμαρχο? Είναι μια χαρά. Στροφή στην πολιτική. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις, μιλάμε. Τι σου λέει σήμερα που σε βλέπει και σε καμαρώνει? Έχει τα δικά του τρεξίματα, δεν μιλάμε πάρα πολύ, η αλήθεια. Είναι λόγω δουλειάς δικιάς μου και λόγω άλλα ωράρια. Αλλά έχουμε πολύ καλές σχέσεις, ναι, και εγώ για τη δική του, και αυτό που λέμε και για πλάκα, λέω, άντε και πρωθυπουργός της Δημαρχίας, και γελάμε. Είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, πολύ ευφυής άνθρωπος, που σίγουρα έχει βοηθήσει στην πορεία μου, στο να με μάθουν, στο να με γνωρίσει ο κόσμος. Έχω πάρει πολλά πράγματα από τον Ηλία, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει τεράστια πορεία μέσα σε αυτή την στην ελληνική μουσική βιομηχανία. Η στροφή στην πολιτική, η στροφή στην πολιτική πρόκειται. Όχι, σέβομαι την ανάγκη του κάθε ανθρώπου να αλλάξει, να αλλάξει τον ορίζοντά του, να αλλάξει τα θέλω του, και είμαι πάντα υπέρ να το κάνουν όταν νιώθουν σίγουροι και ότι μπορούν να τα επεξέλθουν. Ως μάνατζερ δεν κατάφερνε καλά απέναντι σου, Κώστα? Νομίζω στην αρχή ήμασταν πολύ καλά, απλά τυχαίνει να είμαι λίγο
Όχι, δεν το έχασε ο Ηλίας. Ο Ηλίας μια χαρά το είχε. Είμαι εγώ λίγο που θέλω να ξέρω το λόγο που γίνονται τα πράγματα. Να έχεις υπήρχαν τον έλεγχο των πραγμάτων εννοείς. Όχι ακριβώς τον έλεγχο, να ξέρω τους λόγους που γίνονται. Υπήρχαν κόντρες, ακωνόμασταν πολύ και τέτοια στο επαγγελματικό κομμάτι, αλλά στην σχέση μας σαν φίλοι, σαν συνεργάτες, περνάγαμε πάντα πολύ ωραία. Μάλιστα. Είναι τρομερός άνθρωπος. Θα δηλώνεις ποτέ εσύ υποψηφιότητα? Όχι, εγώ είμαι πολιτικά, δεν μπλέκω. Υπάρχουν άλλοι που είναι η δουλειά τους και ξέρουν και δεν. Όχι. Και είναι από τα μοναδικά πράγματα που, επειδή δεν μου αρέσει να λέω ποτέ. Ποιο θα ψηφίσει λες... Δήμαρχο Αθηνών, ας πούμε, το έχει σκεφτεί? Έρχονται δημοτικές εκλογές. Αυτά δεν παίρνουν ποτέ θέση. Δημόσια. Με ομάδες και κομματικά δεν. Όχι. Μάλιστα. Εμείς έχουμε εδώ τον Παναγιώτο Ψωμιάδη που βάζει για υποψήφιος δήμαρχος. Το ξέρεις τον Παναγιώτο Ψωμιάδη, ήρθε να διασκεδάσει? Νομίζω δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν έχει έρθει, θα πρέπει να στο φέρω. Λοιπόν, κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Ιταλικό Εστιατόριο Φιρέντζε, διότι η ώρα μας πέρασε. Θέλω να ευχαριστήσω τον αγόρι μου, το γλυκό που είχε όλη τη χαρά σήμερα, μια περιπετειώδη συνέντευξη, διότι εδώ κακοκαιρία και πήγε να χαλάσει. Χιόνια, χαμός. Πήγε να χαλάσει η συνέντευξη, να τρελαίνεσαι, χιόνι πήγε να πέσει. Και όμως ήδη βγήκε ήλιος. Ναι, και έλειωσε το χιόνι. Λέει, δεν είναι χιόνι, αυτά θα έρθω να μιλήσω. Σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά, τι να πω, είσαι υπέροχος. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Να έχουμε υγεία. Να οικογένεια και τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα. Ευχαριστώ μέσα πάρα πολύ. Την οικογένεια θα τα δεις τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Διαφορετικά, το πιστεύω και εγώ αυτό. Κυρίες και κύριοι, τα αστέρια και οι μεγάλες φωνές, θα το πω γιατί πραγματικά υπέροχη φωνή έχει ο Κώστας Μαρτάκης. Γιατί θα κλείσουμε με το κομμάτι του, το οποίο λέγεται. Αν είσαι έρωτας. Και πού το αφιερώνεις? Σε όλο τον κόσμο, στους έρωτες. Απολαύστε το αμέσως τώρα, διότι τα αστέρια και οι μεγάλες φωνές δεν σβήνουν ποτέ. Ήταν μαζί μας ο Κώστας Μαρτάκης.